Και μετά τη βύθιση της ρωσικής ναυαρχίδας φαίνεται ότι οι Ρώσοι κλιμακώνουν την ένταση, κλιμακώνουν τα χτυπήματα στο ουκρανικό έδαφος. Η Έλλη Κασόλη, κυρίες και κύριοι, η απεσταλμένη μας στο Κίεβο. Έλλη, να πούμε αρχικά ότι για πρώτη φορά οι Ουκρανοί μιλούν και για χτύπημα βαρέων βομβαρδιστικών. Ακριβώς, ναι. Να ξεκινήσουμε με αυτό. Σύμφωνα με τους Ουκρανούς, οι Ρώσοι σήκωσαν τα βαρέα βομβαρδιστικά και με αυτά χτύπησαν και τη Μαριούπολη, και η οποία δυστυχώς οδεύει προς πλήρη ισοπαίδωση. Σήκωσαν λοιπόν, σύμφωνα με το Ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας, του Πόλεφ 95, δύο τέτοια ρωσικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη, τα οποία έπληξαν, όπως υποστηρίζουν, ουκρανικά εδάφη, ρωσικά βομβαρδιστικά μεγάλης εμβέλειας. Για πρώτη φορά όμως από την αρχή του πολέμου βόμβες ρίφθηκαν και από το Τουπόλεφ 22, βομβαρδιστικό μεγάλου βεληνεκούς, το οποίο σύμφωνα με τους Ουκρανούς χτύπησε την Μαριούπολη. Όπου στη Μαριούπολη και συνολικά στα ανατολικά είναι τώρα που είναι η προσοχή, όλη η προσοχή της στρατιωτικής μηχανής της Ρωσίας, Έλλη. Ακριβώς, εκεί φαίνεται πως έχουν συγκεντρώσει οι Ρώσοι όλες τους τις δυνάμεις και εκεί είναι όπου επενδύουν και οι Ουκρανοί σε ό,τι αφορά την άμυνα. Να σας πω βέβαια πως σήμερα είχαμε μια νέα επίθεση στο Κίεβο, σύμφωνα με τα όσα λένε οι Ουκρανοί, μετά τη βύθιση του ρωσικού πλοίου Μόσκβα. Μάλιστα, οι Ουκρανικές αρχές λένε πως θα συνεχίσουν αυτές οι επιθέσεις στο Νότο, θα είναι ίσως και περισσότερες και πιο μεγάλης έντασης ακόμη και τις επόμενες ημέρες. Την ίδια ώρα, δυτικοί αναλυτές υποστηρίζουν πως δεν υπάρχει βραχυπρόθεσμο ορατό τέλος του πολέμου και λένε ότι αυτό θα έρθει προς το τέλος του 2022. Έλλη, ακούσαμε σήμερα τον επικεφαλής της CIA να εκφράζει φόβους ακόμη και για χρήση χημικών όπλων από τον Πούτιν, όσο αυτός στριμώγνεται από την κατάσταση στην Ουκρανία. Σήμερα είχε τη δυνατότητα να ρωτήσεις για αυτό το θέμα τον εκπρόσωπο του Ουκρανικού Υπουργείου Άμυνας. Τι λένε λοιπόν εκεί? Αρχικά εμφανίστηκε καθησυχαστικός. Είπε όμως ότι η χρήση χημικών όπλων θα είναι το τελευταίο χαρτί, πιστεύει ο ίδιος, της Ρωσίας και πως εάν κάτι τέτοιο συμβεί, μιλάμε για αλλαγή δεδομένων, αλλάζουν όλα τα δεδομένα, αλλάζει ο πόλεμος έτσι όπως τον γνωρίζουμε τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Και την ίδια ώρα δήλωση γι' αυτό έκανε και ο πρόεδρος Ζελένσκι, ο οποίος είπε ότι υπάρχει τέτοια πιθανότητα, ο Πούτιν δηλαδή να χρησιμοποιήσει χημικά όπλα και πρέπει όλος ο κόσμος να είναι προετοιμασμένος, όπως και η Ουκρανία, για μια τέτοια επίθεση. Λοιπόν, για πυρηνικά όπλα μιλάμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλλη, και για να ακούσουμε τι σου είπε, τι σου απάντησε. I want to ask you about if you think that the Russian will, let's say, escalate the attack by using weapons like mass destruction or let's say even nuclear weapons as they have already threatened. And if the army, the Ukrainian army, is ready for this. Треба розуміти, що ядерна зброя – це так звана останній розвиток російської країни. Наразі ми не бачимо ознак того, що Росія може застосувати цю зброю. Таких відомостей немає.